Τα τηλεοπτικά πώς τα βλέπετε φέτος? Φέτος ήταν χάλια. Πες μου εσύ καμία εκπομπή που να είναι για έξυπνους ανθρώπους πέρα από τον Κανάκη και τους Αρβίλες και το Θέμο. Α, πες μου εσύ μία. Η τηλεόραση λόγω χρημάτων δεν μπόρεσε να έχει παραγωγές καλές. Πολλά πράγματα δεν έγιναν. Κάνω συζητήσεις για τρεις νέες εκπομπές. Με διαφορετικούς ανθρώπους. Σε διαφορετικά κανάλια. Σε διαφορετικά. Το show σας ενδιαφέρει? Συμβαίνει. Εγώ τι να κάνω τώρα, τη Ζέτα δεν μου πάει. Εγώ ιδανικά στην εποχή που περνάμε θα έπλαινα και τζάμια. Θα είχα μια εκπομπή στην οποία πλένουν τζάμια. Διότι πρέπει να δουλεύει ο άνθρωπος αυτή την εποχή και αυτή τη στιγμή αυτό μου είναι το σηκώνω. Να βγάλουμε κανένα φράγκο για να φτώσουμε. Θα έκανα και εκπομπή μαγειρικής, θα έκανα και εκπομπή λόγου, θα έκανα και εκπομπή κολοτούμπες. Πρωινό δεν μπορώ να κάνω γιατί έχω άλλες δουλειές. Μαγειρικής. Γιατί. Καλύτερο είναι ό,τι μου φαίνεται. Αφού μαγειρεύει κιόλα. Την είδατε καθόλου την εκπομπή? Χαρτωμένη και πάει και καλά από ό,τι ξέρω.